Γεια σας φίλοι και φίλες του Easy Greek. Είμαι η Βασιλική και σήμερα είμαστε στο κέντρο της Αθήνας και θα ρωτήσουμε διάφορους ανθρώπους γύρω μας αν παρακολουθούν ελληνικό κινηματογράφο. Βλέπουν οι Έλληνες αυτές τις μέρες κινηματογράφο ελληνικό? Τη δεκαετία του 60 ο ελληνικός κινηματογράφος ήταν πολύ δημοφιλής. Τώρα όμως βλέπουν? Για πάμε να ρωτήσουμε. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν σας αρέσει ο ελληνικός κινηματογράφος. Ναι, μου αρέσει ο ελληνικός κινηματογράφος, ειδικά ο παλιός ελληνικός κινηματογράφος. Γενικά δεν πολύ βλέπω, αλλά θυμάμαι πιο παλιά σαν φοιτητής έβλεπα κάποιες ταινίες στον ελληνικό κινηματογράφο. Ναι, μας αρέσει, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ο παλιός ή ο καινούριος? Και ο παλιός και ο καινούριος θα έλεγα. Και εγώ και τα δύο, ναι, και παλιό και καινούριο βλέπω. Εποχή 80-70 εκεί, όχι παλιά. Το 20 ας πούμε. Εντάξει, η εποχή του 60 δεν έχω δει τίποτα, να σου πω την αλήθεια. Αλλά εντάξει, μου αρέσει πιο πολύ ο παλιός κινηματογράφος. Περιόδους famous film, ξέρεις, δεκαετία 60-70-80, λόγω, ξέρεις, παιδικών αναμνήσεων, ξέρεις, με τους δικούς μου κτλ. Μ' αρέσει. Γενικά, οτιδήποτε ελληνικό μ' αρέσει. Το παλιό καλύτερα. Έχω συνηθίσει κιόλας αυτό. Πάρα πολύ. Και ο παλιός, αλλά περισσότερο παλιός, όχι καινούριος. Ναι, πολύ. Και ο παλιός και ο σύγχρονος όλων των δεκαετιών δηλαδή. Παρακολουθώ πολύ κινηματογράφο και μου αρέσει αρκετά. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ωραία. Μας αρέσει πάρα πολύ ο ελληνικός κινηματογράφος, κυρίως ο σύγχρονος. Και θέλουμε να βγαίνουν όσο, και περισσότερο, όσο πιο πολλές ταινίες γίνεται και στις αίθουσες. Κάποια ταινία που έχετε ξεχωρίσει και σας αρέσει περισσότερο? Θα πάω έτσι στο λίγο πιο καινούριο. Θα έλεγα το «Μικρά Αγγλία» του Βούλγαρη. Έτσι από τις πιο καινούργιες, ας πούμε, ελληνικές παραγωγές. Επίσης, στη λίστα μου, προσεχώς θέλω να πάω να δω και το «Καλάβρητα», που βγήκε τώρα, «Καλάβρητα 1943». Ναι. Της Βουγιουκλάκη μου αρέσει πολύ. Με το κριτικό που παντρεύεται. Είναι η Ράιδα και το Παλικάρι. Ναι. Αυτό. Είναι υπέροχη. Και μου άρεσε η ταινία «Η Φανέλα με το 9», μου άρεσε του Τζορτζόγλου. Πώς την είπατε την ταινία? «Η Φανέλα με το 9», του Τζορτζόγλου. Mm-hmm. Είναι παλιά, μιλάμε αυτό με το 90, κάπου εκεί, 90's. Από παλιό μου αρέσουν πιο πολύ τύπου «Μπακαλόγατος» και «Ο Ηλίας του 16ου». Πάρα πολύ. Και από πιο καινούργιο το «Τελευταίο σημείωμα». Μου άρεσε πάρα πολύ «Η Ευτυχία». Ήταν η ιστορία της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, ουσιαστικά, η οποία πραγματικά την έχω δει τρεις φορές και υπάρχουν σκηνές οι οποίες πραγματικά σε συγκλονίζουν. Σίγουρα από τις πολύ σύγχρονες το Digger, που πάει και στα Όσκαρ από ό,τι ακούγεται, και πιο κλασική η πολίτικη κουζίνα του Μπουλμέτη. Παγκαλόγατος. Ναι, είναι πολύ ωραία. Εμένα με είχε συγκλονίσει η Μικρά Αγγλία. Αγαπημένη Παγκαλόγατος από Χατζηχρήστο. Πολύ καλή. Πώς είναι του Βέγκου, Πολυτεχνίτης και Ρήμος Σπίτης. Επίσης πάρα πολύ καλή. Ναι, για γέλιο. Αγαπημένη ταινία παλιά, σίγουρα τα Ματωμένα Χώματα. Συγγνώμη, το χώμα βάφει και κόκκινο. Αυτό που λέμε το νέο Word Greek ρεύμα. Τώρα δεν ξέρω εσύ από... Λάνθιμο και κατά βάση το Lobster που μου άρεσε πάρα πολύ σαν ταινία. Τον παλιό, όχι, δεν έχω ιδιαίτερη. Μετά είναι άλλο που είχε βγει παρόμοιο με την ψυχή στο στόμα, νομίζω κάπως έτσι λεγότανε. Τώρα άλλες δεν πολύ θυμάμαι, και έβλεπα κατά διαστήματα. Τον κοινό, ας πούμε, δεν τον έχω δει, έλεγα το δω. Ή το έχω δει και δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι καμιά τώρα. Πώς λεγότανε, έργα μου, ότι ήταν που... Φαντάσου και μ' άρεσε κιόλας. Μα έχουν περάσει τα χρόνια, δεν θυμόμαστε. Δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή, όχι. Πονόματα δεν θυμάμαι τίποτα, ρε εσύ. Όχι, τους τίτλους πάντα τους ξεχάνω. Μέκαψες. Καλύτερα να παίξω. Θα τραγουδήσεις. Οι κοκκινές οι πράσινες, οι θαλάσσιες σου οι χάντρες. Στα χέρια χθες έφερανε καλεβέντες άντρες. Φέραν κακό και ταραχή στις κοκκινιά στις μάντες.
Οι πράσινες, οι κοκκινές, οι θαλασσιές σου οι κάτες. Σας αρέσει αυτό που κάνουμε? Αν θέλετε να επενδύσετε στα ελληνικά σας, ρίξτε μια ματιά στο τι προσφέρουμε στη σελίδα μας στο Patreon. Από 4 ευρώ το μήνα συν ΦΠΑ, σας δίνουμε κάθε εβδομάδα ένα ζουμερό PDF με την απομαγνητοφώνηση κάθε επεισοδίου και 6-7 ασκήσεις, κάποιες εύκολες, κάποιες πιο δύσκολες. Μη φοβάστε, σας δίνουμε και τις λύσεις. Αποκτήστε άμεσα πρόσβαση σε φύλλα ασκήσεων και απομαγνητοφωνήσεις για εκατοντάδες επεισόδια. Κυριολεκτικά, δεν κάνουμε πλάκα. Θα σας κρατήσουν απασχολημένους για πολύ καιρό. Επίσης, αποκτάτε πρόσβαση στον σερβερ μας, στο Discord, όπου εκεί μπορείτε να γράψετε και να συνομιλήσετε με άλλους φίλους του Easy Greek στα ελληνικά. Εμείς μπορούμε να σας διορθώσουμε τα ελληνικά σας, αν το θέλετε. Δεν δαγκώνουμε, αλήθεια, είμαστε καλοί και στοργικοί μαζί σας και γενικά να φτιάξουμε μια ωραία ατμόσφαιρα μεταξύ μας. Με 9 ευρώ συν ΦΠΑ τον μήνα σας δίνουμε τις απομαγνητοφωνήσεις για το podcast μας μαζί με το καταπληκτικό εργαλείο Transcript Player, που όχι μόνο διαβάζει μαζί σας, μπορείτε να του ζητήσετε να σας κάνει και αυτόματη μετάφραση. Τέλος πάντων, οι Beatles, ναι, είναι το ειδική μου πόρωση, το δικό μου κόλλημα των τελευταίων μηνών και αξίζει... Νομίζω ότι λίγο έχουμε ξεχάσει πόσο καλή ήταν. Ανακαλύψτε τι άλλο προσφέρουμε για εσάς πηγαίνοντας στη σελίδα μας και γίνετε μέλη μας τώρα για την πλήρη εμπειρία Easy Greek. Καλό για εσάς, καλό και για εμάς. Σας περιμένουμε. Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω τους κορυφαίους χορηγούς μας, που χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε όλα αυτά τα τόσο ωραία πράγματα που κάνουμε για εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα πίσω να συνεχίσουμε τα βίντεο μας. Τι σας αρέσει περισσότερο να βλέπετε, κωμωδίες, δράματα, κοινωνικά? Κωμωδίες. Εδώ λέμε να γελάσουμε, αν είναι για να λυπηθούμε, εντάξει. Μπορούμε και με άλλα πράγματα να λυπηθούμε, όχι με το κινηματογράφο. Ναι. Οι ατάκες όλες αυτές που έχουν. Ηθοποιοί παλιοί, Καρέζη, Βουγιουκλάκη, Φέγκος, Χατζηχρίστος, Αυλονίτης, είναι τόσοι πολλοί, εντάξει, δεν μπορούμε να τους απαριθμίσουμε όλους, δεν γίνεται. Από όλα και ανάλογα με τη διάθεση κιόλας. Εγώ π.χ. δεν τα δω όλα, και κωμωδία και δράμα, όλα, ναι, δεν κωμωδία και κοινωνικά περισσότερο. Προτιμάτε τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο ή τον σύγχρονο? Άλλη χάρη του ένα, άλλη χάρη του άλλο. Επειδή θέλω να παρακολουθώ τις εξελίξεις, προτιμώ την πιο σύγχρονη εκδοχή του. Τον παλιότερο νομίζω ότι λίγο ασκήνουμε και τον βαριόμαστε όσο περνάει ο καιρός. Αλλά ουσιαστικά ήταν σαν να τα βλέπουμε τα σημερινά σύριαλ. Ο παλιός ελληνικός κινηματογράφος είχε αυτή τη λογική, ο οποίος νομίζω είναι ξεπέραστος. Δηλαδή, ο Φίνος με όλες τις ταινίες, τις κλασικές, τις παλιές, νομίζω ότι εξεφράζει κάτι τέτοιο. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί καλοί Έλληνες δημιουργοί και στην πορεία των χρόνων, αλλά και σήμερα νέοι δημιουργοί. Έχουμε δει άλλωστε ο Λάνθιμος έχει φτάσει στα Όσκαρα. Οπότε νομίζω ότι αξίζει να δείξουμε μια ματιά και στο σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο. Υπάρχει ένα πολύ φρέσκο ενδιαφέρον για τις ελληνικές ταινίες. Εγώ αυτό βλέπω. Εντάξει, βοηθάει πάρα πολύ το ότι γίνονται και πολλές ταινίες. Έχει πέσει πολλή δουλειά. Πολύ δυνατές παραγωγές, με μεγάλα μπάτζετ, πολύ προσεγμένα και σκηνοθεσίες και το μοντάζ και φωτογραφία. Και βλέπω ότι υπάρχει ένα κλίμα, δηλαδή έχει γίνει και trend, θα έλεγα, ας πούμε. Το πάμε στον κινηματογράφο να στηρίξουμε και την ελληνική ταινία και με το εισιτήριο, δηλαδή. Νομίζω ότι γίνεται σιγά σιγά trend. Πρόσφατα έχει ο Άνθρωπος του Θεού, τώρα που βγαίνει τα Καλάβρητα. Δηλαδή υπάρχει κόσμος ο οποίος θέλει να δει. Εντάξει, κυρίως έχει να κάνει λίγο με πράγματα που τον απασχολούν. Δηλαδή και τα δύο που ανέφερα έχουν σχέση με την Ελλάδα του προηγούμενου αιώνα. Ειδικά οι παλιότερες έχουν πολλά, δηλαδή, σημεία που μερικές αξίες δίνουν, που έχουν μεγάλη σημασία στην καθημερινότητα τη σύγχρονη και είναι πολύ επίκαιρες, δηλαδή, σε μερικά θέματα. Αγαπημένος Έλληνας, Ελληνίδα, ηθοποιός? Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Γιάννης Νιάρος, που είναι κυρίως του ψηφίζει στο θέατρο. Από ταινίες είχε παίξει στο Νοτιά του Μπουλμέτη. Τάσος Νούσιας και Ηρακλής Μιχαηλίδης. Εντάξει, γενικά μου αρέσει ο Κωνσταντάρας πολύ σαν κωμικός και ο Βέγκος σαν κωμικός, αυτό. Εμένα προσωπικά μου αρέσουν διάφοροι, και άντρες και γυναίκες. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιον. Παλιά παρακολουθούσα πολύ τον Τζόρτζογλου, μου άρεσε ο Τζόρτζογλου σαν ηθοποιός. Έλληνας ηθοποιός, έπρεπε να πω έναν Κύπριο ηθοποιός, ο Τρίτης Μουστάκας.
Μουστάκας. Μουστάκας. Δακοτό μουστάκας. Ναι. Προτιμώ τη Μαρακοντού. Μου άρεσε η Μαρακοντού πως παίζει. Η Τζένικα, έτσι. Η Βουγιουκλάκη δεν θα έλεγα ότι αν και είναι η σουτάρ, η ελληνική σουτάρ, δεν με ενδιαφέρει. Δεν... Με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, εκεί, αυτές είναι ωραίες ταινίες. Εθνική σουτάρ. Εθνική σουτάρ. Δεν είναι. Είναι, ήταν, βέβαια. Ήταν. Ο Βέγκος είναι φαντασικός τοπίος, κωμικός, έτσι. Mm-hmm. Αλλά βλέπω και γενικά και άλλα έργα. Μ' άρεσε πολύ ο Κώστας ο Βουτσάς, γιατί είναι και τις ομάδες μου. Α, με είναι Ελληνίδα. Δεν ξέρω. Κοίτα, αν μιλάμε για τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο, μάλλον... Ούτε παλιό. Οτιδήποτε. Μου κυκλάκι δεν άξιζε. Εντάξει, όχι, εγώ θα έλεγα Βλαχοπούλη λόγω το ύφους. Μένα λατρεμένη μου γιατί μεγάλωσα κάπως μαζί της ήταν η Καρδιοφιλιά η Καραμπέτ. Την έχω παρακολουθήσει πάρα πολύ και στο θέατρο και σε κλασικό θέατρο στην Επιδαύρο και σε άλλες παραστάσεις. Από ηθοποιούς Έλληνες νομίζω ότι ο Καταληφός, ο Μιχαλακόπουλος για μένα είναι αξεπέραστη. Στα κάνω το στόπ τώρα. Και εδώ τελειώνει το σημερινό μας επεισόδιο. Εσείς γνωρίζετε από ελληνικό κινηματογράφο? Έχετε κάποια ελληνική ταινία που γνωρίζετε? Γράψτε μας από κάτω σε σχόλιο τι από αυτά γνωρίζετε εσείς. Και μην ξεχνάτε να κάνετε ένα subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, ένα like στη σελίδα στο Facebook και στο Instagram. Γεια σας!